Και να εμείς, θυμίσουμε για και να εμείς, θυμίσουμε λοιπόν, την αυριανή μέρα, έχουμε σήμερα μαζί μας ποιον, Χριστίνα μου? Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Ρώτα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Στρατιωτικών. Καλημέρα σας, κύριε Ρώτα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε? Λοιπόν, μιλάμε συνέχεια για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, όμως πρέπει εμείς να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και στις ένοπλες δυνάμεις που κι εσείς είστε στην πρώτη γραμμή όλους αυτούς τους μήνες που έχουμε αυτή την ελληνοτουρκική κρίση. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να μεταφέρω μέσα από τη συχνότητά σας τις ευχές μου για υγεία και ευημερία σε όλο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και τις οικογένειές τους. Όπως ξέρετε, οι ενόπλες δυνάμεις είναι αυτές που υπερασπίζονται στο ακέραιο μέχρι αυτοθυσία στα σύνορά μας και την εθνική μας κυριαρχία. Πόσο έχετε πιεστεί όλο αυτό το διάστημα, κύριε πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον το 2020, ήταν μεγάλη πίεση, γιατί όπως ξέρετε, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με ιδιαίτερη επιτυχία και στη μεγάλη χρήση του μεταναστευτικού όπως τη βιώσαμε στον Εύρο και στα νησιά. Και να πούμε ότι εσείς είστε εν ενεργεία στρατιωτικός, δεν είστε απόστρατος ούτε κάποιος έτσι που... Μιλάμε για εν ενεργεία στελέχη. Είστε εν ενεργεία. Όλα τα ενεργεία στελέχη και του στρατού και του ναυτικού και της αεροπορίας. Είδαμε τη μεγάλη επιτυχία που ανταποκρίθηκε όλες οι ένοπλες δυνάμεις τις αφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, την παροχή βοήθειας που δώσαμε σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως έγινε στην Καρδίτσα, στην Κεφαλονιά, στον τελευταίο σεισμό στη Σάμο. Και κοινωνική και προσφορά έχετε. Και τεράστια κοινωνική προσφορά. Και να μην ξεχνάμε το υγειονομικό μας προσωπικό, το οποίο είναι κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή, που δίνει μάχη με τον αόρατο εχθρό του κορονοϊού. Στα σώματα, στις ένοπλες δυνάμεις, έχετε κρούσματα ανησυχητικά? Όχι, όχι. Υπάρχουν κρούσματα φυσικά, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κρούσματα, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τις χιλιάδες των στελεχών σε όλη την επικράτεια. Έχουν τηρηθεί τα απαρέγκλητα τα μέτρα προστασίας του προσωπικού και είμαστε εδώ πέρα για να αναδεικνύουμε οποιασδήποτε αστοχίες υπάρχουν ώστε να επιληθούν τα θέματα αυτά που θα προκληθούν για να μην υπάρχει πρόβλημα στο προσωπικό. Κύριε πρόεδρε, όπως οι γιατροί έτσι και εσείς δίνετε την μάχη καθημερινά, σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη, υπερασπίζεστε τα σύνορα της πατρίδας. Σας χειροκροτούμε και εσάς. Αλλά εκτός από χειροκρότημα χρειάζεστε και εσείς κάποια πράγματα. Θα μας πείτε ποια είναι τα πιο άμεσα που ζητάτε από την πολιτεία? Εννοείται. Εμείς περιμένουμε από την πολιτεία την ένταχτη αναγνώριση και την επίλυση χρονών προβλημάτων. Εγώ θα σας πω έτσι ενδεικτικά, γιατί είναι αρκετά τα προβλήματα. Ας πούμε, ένα τεράστιο πρόβλημα είναι το στεγαστικό του προσωπικού. Πηγαίνει μεταθέσεις στην Παραμεθόριο και στα νησιά και δεν υπάρχουν κατοικίες για να μείνει. Λόγω του και των νέων εφαρμογών των Airbnb, δεν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Με αποτέλεσμα να φιλοξενούνται, να μένουν σε αυτοκίνητα, να πληρώνουν ξενοδοχεία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πραγματικά. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι το μισθολόγιο. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ένα νέο μισθολόγιο που θα καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του προσωπικού και ιδιαίτερα μετά το 2017 που ήρθε ένα νέο μισθολόγιο το οποίο πραγματικά αδίκησε ιδιαίτερα τις χαμηλόβαθμες τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Συνάδελφοι μας μπαίνουν σε ενόπλες δυνάμεις και έχουν μείον 200 ευρώ. Και ένα παράδοξο είναι ότι συνάδελφοί μας που έχουν γίνει αξιωματικό από την προέλευση των εθελοντών μακράς θητείας, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να προστατευτούν και δεν έχουν πάρει τις μισθολογικές τους προαγωγές και με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Σημαντικά αιτήματα, πολύ σημαντικά. Τι σας απαντούν, δεν τα θέτετε? Τα θέτετε, δεν? Τα θέτουμε. Και τι απαντήσεις δίνετε, των υστερινών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί από το 2017 και δεν έχουμε πάρει ούτε μισό ευρώ και μιλάμε για ένα ποσό των 2,77 ευρώ ακαθάριστο για κάθε ώρα υπηρεσία από τι βραδινές μας ώρες υπηρεσία που δεν έχουμε πληρωθεί. Ενώ προβλέπεται. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των συνταξιοδοτικών ορίων ηλικίας για τους συναδέλφους μας από την προέλευση των επαγγελματίων οπλητών, οι οποίοι κινδυνεύουν στα 50 τους χρόνια να αποστρατευτούν και να μην έχουν συμπληρώσει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Με αποτέλεσμα να μένουν στον δρόμο και να μην πάρουν τη σύνταξη που πρέπει να πάρουν. Είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει, έχουμε επικοινωνία και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τα άλλα υπουργεία, στην αρμόδια υπουργεία, ιδιαίτερα το Υπουργείο Εργασίας. Και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπουν τα θέματα αυτά σε μια σειρά για να επιληθούν, γιατί πραγματικά είναι χρόνια προβλήματα τα οποία κάνουν
δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία πραγματικά του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά το ηθικό είναι πάντα ακμαίο και είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε το κάθε πρόβλημα που θα υπάρξει. Αλλά θα πρέπει και η πολιτεία έμπρακτα να δείξει τη συμπαράσταση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχετε δίκιο. Θα σας στηρίξουμε στα αιτήματά σας και εμείς όσο μπορούμε. Είπαμε, γιατί το έχετε χειροκρότημα δίκιο. Είναι καλό, αλλά μόνο με το χειροκρότημα δεν γίνεται δουλειά. Θέλει και άλλα πράγματα. Η ώρα, πόσο μας είπατε, 1,7 ευρώ και δεν σας δίνουν ούτε αυτά. Δηλαδή, τι να πω. 2,77 ευρώ την ώρα που δεν είναι. Είναι για το καθάριστο, έτσι. Δηλαδή το καθαρό είναι 2,30. Και το οποίο είναι θεσμοθετημένο. Υπάρχει νομοθεσία για αυτό το. Και δεν το έδωσε ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε αυτή. Δυστυχώς. Και γι' αυτό έχουμε κάνει δικαστικό αγώνα και παίρνουμε στα δικαστήρια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Φοβερό. Λοιπόν, εγώ θέλω να καλέσω μέσα από τη συχνότητά σας. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, γιατί είναι 12. Πρέπει να κλείνουμε, αν μου επιτρέπετε. Να εμπιστευτούν την Ομοσπονδία μας και να εγγραφτούν μαζικά στις πρωτοβάθμιες ενώσεις μας που επιτελούν πραγματικά ένα σπουδαίο έργο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο από μια θεσμική εκπροσώπηση θα μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα τα οποία κάνουν δύσκολη την καθημερινότητά μας. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας.